Καλώς ορίσατε, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πολύ χαρούμενοι που θα μιλήσουμε για τους νέους, που είναι και το μέλλον αυτής της χώρας. Πραγματικά είναι ελπιδοφόρο να μαθαίνει κανείς ότι οργανώνεται, υπάρχει μια δράση, υπάρχει μια απόδραση εκτός από τη δράση αυτή, από την ανεργία. Και μάλιστα όταν μιλάμε για νέους οι οποίοι είναι πτυχιούχοι, έχουν απομακρυνθεί από το χώρο εργασίας ή δεν έχουν εργαστεί ποτέ, υπάρχει κάποια τέτοια προϋπόθεση? 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας. Άρα από τίποτα ενδεχομένως μέχρι πρώτη, δεύτερη δουλειά. Μάλιστα. Διάβασα βέβαια ότι υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες δεν είναι πολύ απλές. Χρειάζεται να έχει πάρει τουλάχιστον ένα πτυχίο. Καλά, ναι. Χρειάζεται να είναι μέχρι 29 ετών και να έχει από 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας για να του δώσει το διαβατήριο για να ξεκινήσει ένα όμορφο ταξίδι αξιολόγησης 2 σταδίων. Εφόσον δηλαδή πληρεί αυτά τα κριτήρια, μετά ξεκινάει μια αξιολόγηση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στους καλύτερους, τους οποίους καλύτερους θα τους πάρουμε μετά χέρι-χέρι και θα τους περάσουμε εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης και mentoring από στελέχη της αγοράς, προκειμένου να μπορέσουμε να τους κάνουμε ελκυστικούς στην αγορά εργασίας. Άρα, υπάρχει περίπτωση κάποιος να κοπεί στην αξιολόγηση? Ναι, βεβαίως. Υπάρχει περίπτωση να κοπεί κάποιος στην αξιολόγηση, αλλά αυτός που κόβεται μπορεί να ξανακάνει αίτηση στο πρόγραμμα και αυτός που κόβεται επίσης παίρνει και ανατροφοδότηση. Δηλαδή, ξέρει σε ποιο σημείο κόπηκε και γιατί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν θέλει να το διορθώσει, μπορεί την επόμενη φορά να ξέρει ποια είναι τα τροτά του σημεία, τα οποία θα μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Την επόμενη φορά να είναι πιο τυχερός και πιο ικανός. Προσφέρετε και δεύτερες ευκαιρίες με αυτόν τον τρόπο. Και τρίτες και τέταρτες. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία βρήκαν εργασία και μάλιστα εργάζονται πολλά χρόνια πλέον. Γιατί δημιουργούμε καριέρες, δεν δημιουργούμε απλά ένα διάλειμμα στην ανεργία ενός νέου. Με την τρίτη και την τέταρτη φορά. Το θέμα δεν είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο επιτυχίες σε αυτή τη ζωή. Προφανώς και όχι. Δεν μαθαίνουμε και μόνο τις επιτυχίες μας. Οπότε νομίζω ότι κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία μας. Γιατί γνωρίζουμε πού σφάλαμε, πού κάνουμε λάθος και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να πω και για το κομμάτι αξιολόγηση, είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο δύσκολο, αρκεί να το πάρεις πραγματικά στα σοβαρά. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο είναι σαν να παίζεις σε μια παιχνιδοκονσόλα. Το παίζεις από το κινητό σου ή από το tablet σου. Κατεβάζεις ένα application, όπως κατεβάζουμε 1000-2 application στο κινητό μας, και παίζεις ένα παιχνίδι το οποίο σου ψυχογραφεί ουσιαστικά πάρα πολλές συγκεκριμένες δεξιότητες με τη χρήση τεχνολογίας. Δηλαδή, έχουμε ακούσει για το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, για τα data analytics, που είναι η ανάλυση δεδομένων. Μέσα από αυτή τη χρήση λοιπόν τεχνολογίας, σε συνεργασία με τη νούμερο 1 εταιρεία στον κόσμο που συνεργαζόμαστε, γίνεται η χαρτογράφηση 12.000 checkpoints, σημείων δηλαδή ουσιαστικά που τσεκάρουν το χαρακτήρα σου και τις δεξιότητές σου. Και μέσα από αυτό βγαίνει ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα για το αν είσαι στους top scorers. Αυτό συμβαίνει σε οποιονδήποτε θελήσει να έχει πρόσβαση? Εφόσον πληρεί, αν είσαι πτυχιούχος με 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας και 29 ετών και κάνεις έτσι το πρόγραμμα, ξεκινάει η διαδικασία αυτή. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο και αν το περάσεις, μετά πάμε σε συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις οι οποίες γίνονται από ανώτατα και ανώτατα στελέχη της αγοράς, προκειμένου να μπορέσουμε να διακρίνουμε και να προκρίνουμε την συμπεριφορική αριστεία. Τι εννοούμε με αυτό? Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν έχεις τελειώσει το πτυχίο σου με 5 ή με 10. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε το πάθος στα μάτια σου, την επιθυμία σου να εργαστείς, να γίνεις ενεργός πολίτης και την ταπεινότητα, αν θέλετε, η οποία μας κάνει να είμαστε ομαδικοί παίχτες. Γιατί, αν μη τι άλλο, ένα προφίλ το οποίο τώρα ξεκινάει την καριέρα του, χρειάζεται να έχει και μία αλφα ταπεινότητα, προκειμένου να μπορεί να συνεννοηθεί και να συνεργαστεί με τους ανθρώπους και τις ομάδες που θα έχει να αντιμετωπίσει στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη του εργασία. Και αν κατάλαβα καλά, τουλάχιστον σε 1000 άτομα και πλέον έχουν απαντηθεί αυτές οι. Έχουν συναντηθεί μάλλον αυτές οι δεξιότητες ή αυτά τα χαρίσματα. Ακριβώς. Ή αυτά τα προαπαιτούμενα. Ακριβώς. Εφόσον έχετε βρει δηλαδή δουλειά σε 1000 και νέους, σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτοί τα πληρούσαν τα χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Αυτοί οι οποίοι καταλήγουν πλέον να είναι φιναλίστες του προγράμματος και έχουν περάσει και την πρώτο στάδιο αξιολόγησης, που είναι τα ψυχομετρικά και τις συνεντεύξεις, προσφέρεται μετά εκπαίδευση. Εκπαίδευση σε ήπιες δεξιότητες, όπως λέμε τεχνικές παρουσίες, ας πούμε, για παράδειγμα, ή τεχνικές διαπραγμάτευσης, αλλά και σε τεχνικές δεξιότητες. Mm-hmm. Όπως εννοούμε τι, ψηφιακό marketing, digital marketing, ας πούμε, ή πωλήσεις, ή τουριστικά επαγγέλματα. Οπότε τους εκπαιδεύουμε και σε τεχνικές δεξιότητες και σε ήπιες δεξιότητες. Έτσι λοιπόν, τι τους κάνουμε? Τους κάνουμε μια έξτρα κατάρτιση, το λεγόμενο, όπως το λέμε πλέον στα χωριά μας, upskilling. το οποίο, ένα ραφινάρισμα. Yeah, ακριβώς, ακριβώς. Ουσιαστικά τους καλιμπράρουμε προκειμένου να είναι ακόμα πιο ελκυστικοί στην αγορά εργασίας και στον εργοδότη που θα έρχονται να αντιμετωπίσουν. Τους προσφέρετε παραπάνω δεξιότητες από εκεί που δεν τις είχαν, για να είναι ακόμα πιο έτοιμοι. Ακριβώς. Να μπορέσουν στην ουσία να είναι πακεταρισμένοι. Ναι, ακριβώς. Γιατί εμείς είμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για ό,τι συζητάμε σήμερα, κανένας πτυχιούχος που θα κάνει έτσι το πρόγραμμα δεν θα βγάλει ούτε 10 λεπτά από την τσέπη του.
Όλο το πρόγραμμα αυτό είναι δωρεάν, mm-hmm. τόσο για τους πτυχιούχους, για τους υποψηφίους, όσο και για τις εταιρείες που προσλαμβάνουν αυτά τα παιδιά. Και απλά οι δύο μίνιμουμ προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσει μια εταιρεία να προσλάβει έναν τέτοιο πτυχιούχο είναι μίνιμουμ 6 μήνες σύμβαση εργασίας και μίνιμουμ 750 ευρώ μεικτά το μήνα. Δηλαδή, κατά τη περισσότερο από τον βασικό μισθό. Για το πρώτο, έχω να σας πω ότι 90% και πλέον των υποψηφίων παραμένουν στο χώρο εργασίας μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα, κάτι καλό γίνεται και από τις εταιρείες και από τους υποψηφίους. Άρα δεν πήγε τζάμπα η δουλειά σας επίσης. Ακριβώς, ακριβώς. Είχατε δίκιο που επιλέξατε τους συγκεκριμένους. Ακριβώς. Η απόδειξη άλλους. Είναι ότι αυτοί παραμένουν εκεί. Άρα βέβαια. Δεν χαρίζεται η εταιρεία, ούτε πληρώνει έτσι για το θεαθήνιο που λέμε. Και το 750 μεικτά προφανώς μεταβάλλεται, δηλαδή ξεκινάμε από 750, υπάρχουν και μισθοί που είναι και 1000, και 1200, και 1300, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν από 0 έως 3 χρόνια. Οπότε... Και ξεκίνησαν από 0 budget επίσης. Ακριβώς, από τίποτα. Δεν παίρνανε κάτι ουσιαστικά. Παίρνανε ένα επίδομα το οποίο δεν τους εξέλισε και σε τίποτα. Έτσι. Οπότε τους κάνουμε ενεργούς πολίτες, παραγωγικούς ενεργούς πολίτες, προκειμένου να τους δημιουργήσουμε έναν υγιή δρόμο στην καριέρα τους. Το Regeneration είναι χρηματοδοτούμενο. Είναι χρηματοδοτούμενο. Από πού? Είναι από την Coca-Cola Company στην Ελλάδα, mm-hmm. από το ίδρυμα της Coca-Cola στο εξωτερικό, στην Αμερική, από το The Hellenic Initiative, το οποίο είναι η ελληνική δράση, είναι Έλληνες που αγαπούν τη χώρα, η διασπορά μας όμως, που βρίσκονται στο εξωτερικό, συλλέγουν χρήματα μέσα από δράσεις που κάνουν και τα στέλνουν πίσω στην Ελλάδα. Και ο τέταρτος χρηματοδότης μας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Γιάνχος. Στην ουσία, δηλαδή, εσείς λειτουργείτε ως μεσάζοντες. Μεταξύ... Ναι, εμείς κάνουμε το πάντρεμα, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Ναι, εμείς, δηλαδή, ουσιαστικά πέρα από το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ του νέου πτυχιούχου και της αγοράς εργασίας, ενισχύουμε την νεανική απασχολησιμότητα και επίσης καταπολεμούμε το περίφημο brain drain, δηλαδή τη διαρροή ταλέντων στο εξωτερικό. Όχι γιατί είναι κακό να φεύγει κάποιος νέος στο εξωτερικό, αλλά είναι κακό να φεύγει υπό την αίρεση του ότι φεύγω γιατί εδώ είναι καμένη γη και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν υπάρχει. Οπότε κάτι αντίστοιχο με τις σπουδές μου, με την δρόμο. Αξία μου. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Συνήθως, σε τι θέσεις εργασίας απορροφώνται οι εκπαιδευόμενοι σας? Εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Πάντα ακολουθούμε την αγορά, έτσι. Τι δηλαδή, είναι όλα... αυτή τη στιγμή δηλαδή στην αγορά εργασίας? Πληροφορική. Τι... Πληροφορική. Και συγκεκριμένα προγραμματιστές. Οι προγραμματιστές είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή και το νούμερο ένα παγκοσμίως. Και μάλιστα υπάρχει έλλειψη παγκοσμίως σε προγραμματιστές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αμέσως μετά? Ανάλυση δεδομένων. Mm-hmm. Ανάλυση δεδομένων. Φυσικά πάρα πολύ ψηλά παίζουν πάντα το κομμάτι του marketing, της επικοινωνίας, των πωλήσεων, αν και είναι αρκετά παρεξηγημένος ρόλος. Το δηλαδή, οποίο κρύβεται πίσω από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Ό,τι κάνουμε είναι πώληση γενικότερα, ακόμα και του εαυτού μας σήμερα mm-hmm. που μιλάμε εδώ. Μηχανολόγοι, μηχανικοί, στατιστικοί. Αυτά είναι επαγγέλματα τα οποία τραβάνε αρκετά. Είναι επαγγέλματα το ψηφιακό μάρκετινγκ, προφανώς, δεν το συζητώ. Δεν μας παίρνει ο χρόνος για νέα καριέρα. Το σκέφτομαι. Από πού να πρώτα ξεκινήσουμε, αρέα, δηλαδή. Όχι, το μηχανική εκεί λίγο ως κάλεσε το πρόβλημα. Όχι, όχι. Είναι όχι, ένα όχι, θέμα. Γι' αυτό τους βλέπω τόσο κεφάτους στους νεαρούς στο βίντεο που παίζει από κάτω. Αυτό το βίντεο το οποίο βλέπετε, αυτοί είναι φιναλίστοι του προγράμματος. Τι σημαίνει, έχουν περάσει δηλαδή. Δεν θα χαίρονται. Έχουν περάσει την αξιολόγηση και αυτό είναι ένα διήμερο, πλέον τετραήμερο το κάνουμε. Welcome, καλωσόρισμα, το οποίο τους προσφέρουμε πάρα πολλές ομιλίες στελεχών, εκπαιδευτών, τους ενημερώνουμε για το πώς θα φτιάξουν σωστά το βιογραφικό τους, πώς θα εμφανιστούν σε μια συνέντευξη. Φέρνουμε γενικούς διευθυντές, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, να τους μιλήσουν, να τους εμπνεύσουν, να τους ξεσηκώσουν, να τους κάνουμε να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, γιατί αυτό είναι το κύριο μήνυμα του Regeneration. Δεν αισθάνεστε λίγο καλύτερα όταν κοιμάστε το βράδυ, τη στιγμή που ξέρετε ότι ακόμη ένας νέος έχει βρει δουλειά? Δεν έχουμε μιλήσει off camera, αλλά αυτό είναι το μότο μου σε συνεντεύξεις που δίνω γραπτό ως ημί. Αλήθεια. Ναι, ακριβώς. Ότι μπορεί να έχω κάνει πίσω αν θέλετε, στις απολαβές μου ή στην προδιαγραμμένο δρόμο της καριέρας μου. Αλλά κοιμάμαι πολύ πιο ήσυχος και ξυπνάω με ένα χαμόγελο γιατί βοηθάω τους νέους της χώρας μου. Γιατί και εγώ και εσείς κάποτε περάσαμε αυτές τις ηλικίες και πάντα θέλουμε μία βοήθεια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στη θέση να μπορούμε τόσα παιδιά να τα βοηθάμε ουσιαστικά. Και όταν λέω ουσιαστικά, να τους βρίσκουμε δουλειά. Γιατί πραγματικά από εκεί που είναι σε μία ανενεργή, παθητική κατάσταση, σε μία κατάσταση στην οποία απλά σηκώνεται το πρωί και πάει για ένα καφέ. Ξαφνικά γίνεται ενεργός πολίτης, σηκώνεται, νιώθει παραγωγικός, αρχίζει να δικτυώνεται, βάζει τα πόδια του στην αγορά εργασίας. Τους δίνεται ζωή στην ουσία. Τους δίνεται μια διαφορετική οψιόν στην ημέρα τους που θα ξεκινήσει. Έτσι, έτσι. Εσείς βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, πραγματοποιείτε ομιλίες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε στο έως και αύριο. Έως και αύριο είμαστε εκεί με ένα πολυθεματικό πάνελ ομιλιών από τη Δευτέρα που μας πέρασε μέχρι και αύριο, που δεν αφορά φυσικά μόνο νέους αυτή τη φορά. Έχουμε πολυθεματικές ομιλίες, οι οποίες.
εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα από ψηφιακό μάρκετινγκ, τη χρήση των τεχνολογιών, πού μας πάει όλο αυτό, γυναική επιχειρηματικότητα, πολλές ενδιαφέροντες ομιλίες. Οπότε στο περίπτερο 12 στο Stage 1 μπορούν να έρθουν οποιαδήποτε στιγμή από τις 5 ως τις 10 το βράδυ για να παρακολουθήσουν αυτές τις ομιλίες. Με μεγάλη χαρά να τους καλωσορίσουμε. Υπάρχει είσοδος στο περίπτερο? Υπάρχει είσοδος μόνο για τη ΔΕΘ. Δηλαδή, μάλιστα. Άρα όχι για εσάς. Το αντίτιμο της ΔΕΘ προφανώς για εμάς είναι όλα. Όλα είναι τσάμπα για το Regeneration. Ορίστε. δηλαδή να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην έκθεση, αλλά να μας μείνει και κάτι. Εκτός από τα φυλάδια, τα διαφημιστικά. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για τη δράση. Θα σας έχουμε από κοντά, να ξέρετε. Χαρά και τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαστε στο ηλικιακό γκρουπ, βέβαια, για να ζητήσουμε δουλειά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οριακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.